Αφού δεν μπόρεσε να τον ανατρέψει, τώρα ζητά συνεργασία. Ο λόγος για τον Αιγύπτιο πρόεδρο Σίση, τον οποίο ο Ερντογάν, αν και τον αποκαλούσε τύρανο, τώρα θέλει να χτίσει αδελφικές σχέσεις μαζί του, απομακρύνοντάς τον από την Ελλάδα. Η αγκύρα επιδιώκει με κάθε τρόπο να σπάσει το τρίγωνο που έκτισαν Ελλάδα, Κύπρος και Αίγυπτος ενάντια στην δική της εκδοχή για τις θαλάσσιες ζώνες στη Μεσόγειο. Το ένα τουρκικό πόδι βρίσκεται στη Λιβύη. Για να φτάσει όμω το άλλο στο Κάιρο, θα χρειαστεί οι Τούρκοι να κάνουν υποχωρήσει. Να φύγουν δηλαδή από τη Λιβύη, να εκδώσουν στην Αίγυπτο πολιτικού εχθρού του ΣΥΣΥ, που βρήκαν στέγη στην Τουρκία, και να σταματήσουν να ταρακουνούν τον πρόεδρο τη Αιγύπτου με τη μουσουλμανική αδελφότητα, το μακρύ χέρι τη Άγκυρα στι χώρε του Σουνιτικού Ισλάμ. Όλα αυτά μαζί είναι δύσκολο να επιτευχθούν και για την ώρα υπάρχει βολιδοσκόπηση και υποσχέσει. Λίβια, ε, Σούρια, Ιράκ, το Ακτενή το επόμενο μεγάλο στίχημα της Τουρκίας είναι το Ισραήλ, καθώς ο Νετανιάχου είναι ένας ακόμα μεγάλος αντίπαλος για τον Ταγί Περντογάν, ο οποίος ελπίζει τώρα σε αλλαγή κυβέρνηση στο Τελαβίβ.